Δεν υπάρχει κανένας λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας από τη συνεχιζόμενη σεισμική δραστηριότητα στο Άγιον Όρος, όπως ενημέρωσαν οι σεισμολόγοι Κώστας Παπαζάχος, ο οποίος συμμετείχε διαδικτυακά, ο Μανώλης Κορδίλης και ο Γιώργος Καρακαΐσης, τον Υφυπουργό Εσωτερικών Μακεδονίας Τράκης Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, στη συνάντηση που είχαν μαζί του το μεσημέρι της Τετάρτης στο Διοικητήριο της Θεσσαλονίκης. Αυτό που μας διαβεβαιώνουν οι καθηγητές είναι ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας. Είναι μια σεισμική δραστηριότητα από τις πολλές που συμβαίνουν και σε άλλα σημεία του ελληνικού χώρου, ότι βεβαίως το φαινόμενο το παρατηρούν όπως πάντοτε κάνουν οι επιστήμονές μας, και συζητήσαμε και περαιτέρω κάποιες δυνατότητες για την καλύτερη πληροφόρηση της επιστημονικής κοινότητας, προκειμένου να έχουν ακόμη πιο ασφαλείς πληροφορίες για ό,τι φαινόμενα δίνει η περιοχή, για να μπορούν να έχουν μια πολύ πιο ασφαλή προσέγγιση και εκτίμηση. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το πούμε. Δεν το ξέρουμε. Συνήθως τέτοιες δραστηριότητες επίμονες σε συγκεκριμένες περιοχές έχουν παρατηρηθεί και στο παρελθόν, κράτησαν κάποιους μήνες. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει πολύ μακριά αυτή, χρονικά αυτή η δραστηριότητα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς και το πότε θα σταματήσει. Στην μεγέθη θα κοιμανθεί. Νομίζω ότι το ρήγμα το οποίο έχει διαγερθεί είναι σχετικά μικρό. Επομένως, είμαστε περίπου στα μεγέθη που γίνονται τώρα, οι σεισμοί που γίνονται αυτοί. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια εικόνα για διέγερση ενός μεγαλύτερου ρήγματος που θα μπορούσε να δώσει κάτι πολύ μεγάλο. Η ενημερωτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργού Μακεδονίας Τράκης είχε αποκλειστικό θέμα συζήτησης τη διέγερση του ρήγματος που καταγράφει τη σεισμική δραστηριότητα στο Άγιον Όρος. Και οι τρεις σεισμολόγοι ήταν καθησυχαστικοί, επισημένοντας ότι το ρήγμα το οποίο έχει διαγερθεί είναι σχετικά μικρό. Θα βλέπατε μια διάσπαρτη σεισμικότητα σε όλο τον ελληνικό χώρο και στις γύρω περιοχές. Στην Ελλάδα τέτοιου είδους σεισμικές εξάρσεις δεν είναι ασυνήθεις. Σας θυμίζω δηλαδή Ψαχνά, στην Εύβοια, Ανατολικό Κορυδιακό, που εκεί πέρα έχουμε σεισμικές εξάρσεις διάρκειας μερικών εβδομάδων μέχρι και αρκετών εβδομάδων, με τα μεγαλύτερα μεγέθη να είναι τέτοιας τάξης μεγέθους που είναι και τώρα. Να σημειωθεί πως στη συνάντηση συμμετείχε τηλεφωνικά και ο διοικητής του Αγίου Όρους, Αλκιβιάδης Στεφανής.